να τελειώσουμε με την μεγάλη από ό,τι φαίνεται και αν θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει βέβαια. εξαγορά τη Unicredit με την Commerce Bank. Χθε είχαμε δηλώσει του Έλληνα διοικητή, έτσι, του κυρίου Στουρνάρα. Θυμίζω ότι αύριο έρχεται στην Αθήνα και ο Αντρέα Ορσέλ, ο επικεφαλή Unicredit, να συναντήσει και τον κύριο Στουρνάρα και τον κύριο Χατζηδάκη και βέβαια τη δίκη Αλφα Bank, στην οποία η Ιταλική Τράπεζα έχει σήμερα το 10%. Ναι, και μάλιστα ο διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδα, ο Γιάννη Τουρνάρα, αναφέρθηκε σε αυτό το ποσοστό και είπε ότι όταν είχε έρθει η Unicredit να αγοράσει το 9% τη Alpha Bank, ε, εμεί δεν είχαμε γύρει πολιτικό ζήτημα. Mm. Γιατί αναφερόμενο ε, σε αυτό το δράμα που εκτελήσεται μέσα σε εισαγωγικά δράμα, είπε ότι δεν έπρεπε να, να αναχθεί το θέμα σε πολιτικό, διότι είναι ένα ζήτημα καθαρά τεχνικό. Δεν μα ενδιαφέρει αν είναι η Γερμανική ή η Ιταλική Τράπεζα, yeah. μα ενδιαφέρει εάν είναι ισχυρή τράπεζα. Να τα πούμε σε αυτά σημασία. στον Γερμανό Καγκελάριο, ο οποίο τρικλίζει η εξουσία του ο κ. Στουρνάρα. Καλά τα λέει, αλλά δεν θα μπορούσε ο Σόλτ τώρα, έτσι όπω είναι πολιτικά αδύναμο, να ταχθεί πέρα αυτή τη συγχώνευσης εξ αγοράς. Ναι, όμω εδώ θα μου επιτρέψει να πω, Ανέστη, δεν μπορώ να μην το πω, ναι. ότι ενώ κρατά αυτή την αρνητική στάση η Γερμανία, ε, ωστόσο, είχαμε χθε μια μεγάλη συμφωνία στη Γερμανία. Η Adnok, που είναι ένα πετρελαϊκό κολοσσό κρατικό του Αμπού Ντάμπι, συμφώνησε να αγοράσει την εταιρεία χημικών, την Κοβέστρο. Είναι μια πολύ ισχυρή γερμανική εταιρεία χημικών, γιατί θα, την αγοράζει. Δεν έχει, δεν έχει τοποθετηθεί επ' αυτού ακόμα η γερμανική κυβέρνηση, όμω δεν φαίνεται, δεν, θα, δεν φαίνεται ότι θα αντιδράσει αρνητικά σε αυτό γιατί αυτή η εταιρεία από το Αμπουτάμπι φέρνει και πολλά πετροδολάρια τα οποία θα τα ακουμπήσει στο κλάδο χημικών και ο κλάδος χημικών ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα οπότε ναι. βλέπουμε ότι έχει διαφορετικές προσεγγίσεις η γερμανική κυβέρνηση Ό,τι κάνουν έχει... οι Γερμανοί είναι καλώς καμωμένα το θέμα είναι το κάνουν οι άλλοι στους Γερμανούς εκεί τα προβλήματα τώρα δημιουργούνται έφη Ναι